Και θα δούμε πώς αυτά αποτέλεσαν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίσαμε την προσπάθεια της περαιτέρω αξιοποίησης της φιλοσοφίας και του έργου του Ιπποκράτη για τη στρατηγική τοποθέτηση του νησιού της Κόμου. Ξεκινώντας λοιπόν να μιλήσω για το storytelling, ας δούμε τι είναι το storytelling. Το storytelling αφορά την αφήγηση ιστοριών με σκοπό να επικοινωνήσουμε ένα μήνυμα στο κοινό μας. Αν σκεφτείτε, οι ιστορίες και το παιχνίδι είναι οι δύο μηχανισμοί μεταφοράς γνώσης και κοινωνικοποίησης που μας ακολουθούν από τα παιδικά μας χρόνια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί έχουν εξαιρετικά μεγάλη ισχύ, πειθούς, επιρροής και σύνδεσης. Οι ιστορίες λοιπόν μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το μήνυμά μας. Μας επιτρέπουν να δημιουργούν μια συναισθηματική σύνδεση με το κοινό μας. Μας επιτρέπουν να επιτυγχάνουμε την αλλαγή της συμπεριφοράς με πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό. Και εδώ έχουμε και την νευροφυσιολογία να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αυτό συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα, πολύ σημαντικό που μας δείχνουν τα πειράματα της νευροφυσιολογίας είναι ότι τη στιγμή που αφηγούμαστε μια ιστορία, τα εγκεφαλικά κύματα του αφηγητή συντονίζονται με τα εγκεφαλικά κύματα του ακροατηρίου. Και επίσης ξεκινά έκρηση ορμονών που έχουν να κάνουν με την ευτυχία και τη μεγαλύτερη αίσθηση ανθρωπιάς. Ενσυναίσθηση, η οξυτοκίνη, ντοπαμίνη, χαράς και επίσης και οι ενδορφίνες που έχουν να κάνουν με την αίσθηση της ευζωίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ιστορίες αποτελούν συνολικά έναν εξαιρετικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε πάρα πολλούς διαφορετικούς χώρους. Στον τουρισμό, η δύναμη της αφήγησης, το storytelling στον τουρισμό, ξεκινάμε από την πολύ σημαντική κατανόηση του πώς έχει μετουσιωθεί, πώς έχει αλλάξει η τουριστική βιομηχανία. Η τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει μετουσιωθεί σε βιομηχανία εμπειριών. Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία μιας ισχυρής εμπειρίας για τον επισκέπτη μας. Έτσι λοιπόν, για το φυσικό ρόλο που έχουν οι ιστορίες για τον τουρισμό, χρησιμοποιούμε τις ιστορίες με σκοπό να συνδέσουμε τον επισκέπτη με την κουλτούρα μας, με τη φιλοσοφία μας, με τον τρόπο ζωής, όπως επίσης και με τις παραδόσεις μας. Και έτσι, μέσα από το storytelling διαφοροποιούμαστε και μπορούμε να ενισχύσουμε την αντιλαμβανόμενη αξία που εισπράττει ο τουρίστας, ο επισκέπτης, από τον προορισμό και από την επιχείρησή μας. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον παροχής της τουριστικής μας υπηρεσίας ή των τουριστικών υπηρεσιών, όταν μιλάμε για ευρύτερα για τον προορισμό, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να μεταφερθεί σε μία άλλη πραγματικότητα. Άρα το περιβάλλον, αυτό που εμείς στο marketing ονομάζουμε servicescape, το χώρο στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, πρέπει να, και αυτό να συνδράμει στην δημιουργία μιας ολιστικής εμπειρίας για τον επισκέπτη. Επιζητούμε την εμπλοκή όλων των αισθήσεων. Θέλουμε και οι πέντε αισθήσεις να έχουν ρόλο σε αυτή την εμπειρία. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βάζουμε τον επισκέπτη μας να έχει ενεργό ρόλο. Τότε και μόνο τότε θα είναι αξιομνημόνευτη η ιστορία μας. Γιατί ο επισκέπτης θα συνδέσει τη δική του εμπειρία και τη δική του ιστορία με την ιστορία που εμείς εξιστορήσαμε. Άρα λοιπόν, ζητάμε την ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη. Δημιουργούμε τις συνθήκες για ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη και προτρέπουμε τους επισκέπτες μας να δημιουργήσουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες. Δείτε χαρακτηριστικά, το tagline που χρησιμοποιεί το Κώστα Ναβαρίνο είναι «Be part of our story». Το Κώστα Ναβαρίνο χρησιμοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το storytelling εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και μια δεκαετία και το γίνεται και σε κομμάτι της ιστορίας μου, ουσιαστικά η ιστορία μας, ουσιαστικά ζητά από τον επισκέπτη να συνδημιουργήσει αυτή την ιστορία. Και πολύ σημαντικό είναι ότι αν ακούσετε τη στρατηγική τοποθέτηση, ξεκινάει από το ενώ μπορείτε να φύγετε από το Κώστα Ναβαρίνο, το Κώστα Ναβαρίνο δεν φεύγει ποτέ από εσάς. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που ονομάζουμε αυθεντικές εμπειρίες που μπαίνουν μέσα στην καρδιά και την ψυχή του επισκέπτη.
Λέμε και όμως ότι μιλώντας για επιλογή του επισκέπτη, έρχονται κάποια άλλα σημαντικά εργαλεία να μας βοηθήσουν και αυτά τα εργαλεία ονομάζονται δημιουργικός ή συμμετοχικός τουρισμός, αυτό που ονομάζουμε στη Διεθνή Βιβλιογραφία Creative Tourism, το οποίο, αν γίνει καλά, οδηγεί σε μια ανώτερη βαθμίδα που ονομάζεται Transformative Tourism. Εδώ μιλάμε για εμπειρίες οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του επισκέπτη και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή του. Εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ινδία. Η στρατηγική της τοποθέτηση τα τελευταία 20 χρόνια με μεγάλη επιτυχία είναι συνδέστε τον παλμό της Ινδίας με την ψυχή σας και φύγετε μετά από την εμπειρία από τον προορισμό, ενδυναμωμένοι ως άνθρωποι και μετουσιωμένοι σε κάτι ανώτερο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοούμε με το transformative tourism.